Σήμερα γράψαμε νεοελληνική γλώσσα. Τα θέματα ήταν εύκολα σχετικά, δηλαδή και να μην ήσουν καλά διαβασμένο έγραφε στην έκθεση, γιατί ήταν πιο πολύ βιωματικό, είχε σχέση με τη φιλία. Οπότε όλοι μπορούσαν να σκεφτούν επιχειρήματα γι' αυτό. Και στην ερώτηση τη Β1 βάλανε σωστό λάθος, που συνήθως βάζουν ανάπτυξη. Οπότε γλίτωνες χρόνο και πήγαινες χαλαρά στην έκθεση, ήρεμα, με την ησυχία σου. Ήταν ένα από τα θέματα που ήταν αναμενόμενο ή... Εμείς συγκεκριμένα δεν λειτουργούμε με σως θέματα, γιατί τα πάντα είναι σως. Άμα το καλοσκεφτείς, όλα μπορεί να πέσουνε. Δεν ήταν από τα πολύ γερά θέματα τα δύσκολα, ήταν από αυτά που τα δουλεύουν λιγότερο, ας πούμε, στα φροντιστήρια, γιατί το θεωρούν εύκολο. Και όσον αφορά τη συνέχεια τώρα της διαδικασίας, πώς είναι για σένα όλη αυτή η διαδικασία που κουμπάνε ένα γράψιμο? Είναι αγχωτική, αλλά πιο πολύ επειδή όλοι σου λένε μην έχεις άγχος, μην έχεις άγχος, και σε κάνουν να έχεις άγχος ακόμα και αν δεν έχεις. Το θέμα, εντάξει, η φιλία, όταν το είδα, ευνηδιάστηκε γιατί ξέρω εγώ δεν το περίμενα. Ήταν, εντάξει, εγώ το σχετικά εύκολο θέμα για μένα. Αλλά περίμενα πιο δύσκολο. Δηλαδή, με το που το είδα και δεν το είχα προετοιμάσει, ας πούμε, για μια στιγμή τα χάσα, αλλά μετά βοηθούσε και το κείμενο. Και τα έγραψα, ναι. Δεν έκανε κάποιο κινδύνου ω προ την ανάπτυξή του, δηλαδή κάτι. Ήταν βατό. Ναι. Το πρώτο θέμα ήταν βατό. Το πρώτο θέμα, το πρώτο μέρος. Το δεύτερο είχε το ρόλο του διαδικτύου. Που εντάξει, εκεί μπορούσε να υπήρχε μικρός κίνδυνος να ξεφύγει από το θέμα κάποιος, ας πούμε, αν έγραφε τα αποτελέσματα και όχι το ρόλο. Αλλά ναι, ήταν σχετικά εύκολο. Άμα ήσουν συγκεντρωμένος. Άρα ξεκίνησε καλά η πρώτη μέρα των Πανελλαδικών. Αυτό Δόξα Θεώ. λειτουργεί θετικά στην ψυχολογία σου ό,τι αφορά τη συνέχεια. Ναι. Σίγουρα, γιατί το πρώτο μάθημα, ας πούμε, θα αποτελέσει θετικό, έτσι. Δηλαδή, ελπίζω να γράψω καλά και στα υπόλοιπα. Τώρα έχω θετική ψυχολογία. Πιστεύω ότι ήταν κάποιο δύσκολο θέμα και ομιγέννη τον είχε γράψει καλά. Δεν θα πήγαινε καλά και στα υπόλοιπα, και ας είχα διαβάσει. Ονομάζομαι Ειρήνη Αϊλαμάκη, είμαι φιλόλογος του Γενικού Λυκείου Σιτίας και μου ζητήθηκε να διατυπώσω τη γνώμη μου στο σημερινό θέμα της έκθεσης, παρόλο που δεν κάνω μάθημα φέτος έκθεση στην Τρίτη Λυκείου. Το θέμα ήταν καλό, πρωτότυπο, βέβαια μη αναμενόμενο για Τρίτη Λυκείου. Περισσότερο αυτά τα θέματα τα κάνουμε σε γυμνάσιο ή και σε Πρώτη Λυκείου. Καλά διατυπωμένα, καλά τα ερωτήματα, καλά διατυπωμένα. Το πρώτο ερώτημα στην έκθεση θεωρητικό και υποψιάζομαι ότι μπορεί να δυσκολέψει λιγάκι τα παιδιά στην ανάπτυξή του. Το δεύτερο ερώτημα είχε μια μικρή παγίδα, είχε τη λέξη ρόλος, που πρέπει τα παιδιά να πούνε και θετικό και αρνητικό. Εκεί δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσανε να το αντιμετωπίσουν όπως πρέπει. Τα υπόλοιπα ήταν αναμενόμενα, δεν είχαν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Οι λεξιλογικές ασκήσεις, όλα ήταν αναμενόμενα νομίζω. Σήμερα άρχισαν οι πανελλήνιες εξετάσεις με τους υποψήφιους να διαγωνίζονται στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας. Είναι το μάθημα με το οποίο κάθε χρόνο ξεκινάνε οι πανελλαδικές εξετάσεις. Τα θέματα ήρθαν στο εξεταστικό κέντρο το δικό μας στις 8:30. Μετά τη φωτοτύπησή τους δόθηκαν στους υποψηφίους κατά τις 9 παρά 10. Και έτσι λοιπόν κύλησαν όλα ομαλά όσον αφορά τη λήψη και την αναπαραγωγή των θεμάτων. Δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα και εύχομαι για τις επόμενες μέρες των Πανελλαδικών Εξετάσεων να κυλήσουν τα πράγματα τόσο ομαλά όπως κύλησαν την πρώτη ημέρα. Τώρα, όσον αφορά το συγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο το δικό μας, διαγωνίστηκαν 83 υποψήφοι με το νέο σύστημα και 3 με το παλιό. Να σας πω εδώ πέρα ότι φέτος για πρώτη φορά έχουν αυτή την επιλογή οι απόφοιτοι να διαγωνιστούν είτε με το νέο είτε με το παλιό σύστημα. Οι τελειόφοιτοι διαγωνίζονται με το νέο σύστημα όλοι τους. Θα μου πείτε τώρα, υπάρχει κάποια διαφορά σε αυτό το νέο και το παλιό σύστημα? Υπάρχει και όσον αφορά τον αριθμό των μαθημάτων, αλλά αυτό έχει σαν επακόλουθο ότι ο χρόνος προετοιμασίας του κάθε μαθητή είναι διαφορετικός. Δηλαδή, διαφορετικά να διαγωνίζεσαι σε 6 μαθήματα, να προετοιμάζεσαι για 6 μαθήματα, διαφορετικά είναι να προετοιμάζεσαι για 4 μαθήματα. Βέβαια, οι υποψήφοι είχαν το δικαίωμα, όπως δήλωσαν το Φεβρουάριο,
να επιλέξουν και ένα πέμπτο μάθημα, το οποίο τους δίδει τη δυνατότητα να ανοίξουν ένα δεύτερο επιστημονικό πεδίο. Δεν το δήλωσαν όμως πολύ το πέμπτο μάθημα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που γνωρίζω, και στο σχολείο το δικό μας, αλλά και σε πανελλήνια κλίμακα. Περίπου το 1,27% σε πανελλήνια κλίμακα, από ό,τι θυμάμαι, έχει δηλώσει το πέμπτο μάθημα για να τους ανοίξει δεύτερο επιστημονικό πεδίο. Και το σχολείο το δικό μας, το ποσοστό κυμαίνεται κάπου εκεί περίπου, δηλαδή στον πανελλαδικό μέσο όρο. Οι υποψήφοι, μετά που βγήκαν από την αίθουσα, όσοι ρωτήθηκαν, φάνηκαν ότι έγραψαν καλά από τις απαντήσεις που έδιναν στους καθηγητές της ειδικότητας. Το θέμα έχει να κάνει με τη φιλία, είναι ένα απόσπασμα από τον Παπανούτσου, από το Παπανούτσου, και φάνηκαν ευχαριστημένοι. Τώρα ο χρόνος είναι εκείνος ο οποίος θα δείξει μετά τη βαθμολόγηση εάν όντως τα πράγματα είναι έτσι όπως τα παρουσιάζουν οι μαθητές ή έχουμε κάποιες διαφοροποιήσεις. Θα ήθελα εδώ πέρα να πω το εξής, ότι για να πάνε, οι πανελλαδικές εξετάσεις καλά και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα, πρέπει όλοι οι παράγοντες οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, ο καθένας να κάνει αυτό το οποίο του ανήκει με μεγάλη ευσυνειδησία. Θα ξεκινήσω πρώτα από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, η οποία είναι υπεύθυνη όσον αφορά την ενέργεια. Καλό θα ήταν και τις επόμενες μέρες τα θέματα να δίδονται με σαφήνεια. Είναι ένα θέμα το οποίο ζητείται κάθε χρόνο από τους υποψήφιους. Όταν τα θέματα δοθούν με σαφήνεια, να ξέρει δηλαδή ο υποψήφιος τι του ζητάνε και τι του δίδουν, τότε είναι σε θέση να απαντήσει και με μεγαλύτερη ευκολία, αλλά και να προσεγγίσει τις σωστές απαντήσεις με καλύτερο τρόπο, με το βέλτιστο τρόπο. Εάν τα θέματα δεν υπάρχουν σαφήνεια, όπως καμιά φορά συμβαίνει σε ορισμένα, παραδείγματος χάρη στη φυσική, δυσκολεύουν πάρα πολύ τα θέματα τους υποψηφίους. Καλό θα είναι λοιπόν, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, ότι η Κεντρική Επιτροπή τα θέματα που θα τα δώσει να τα δίδει με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να είναι σαφώς διατυπωμένα, που να ξέρουν οι υποψήφοι τι πρέπει να γράψουν πάνω στο τετράδιό τους. Επίσης, οι υποψήφοι τώρα καλό θα είναι να έχουν με αυτοπεποίθηση, να είναι τέτοιο τρόπο προετοιμασμένοι, ούτως ώστε να μπορέσουν να απαντάνε, να μην απαντάνε ούτε με πλατιασμό, αλλά ούτε και λακωνικά, μόνο αυτά από τα οποία τους ζητάνε, ούτε περισσότερα ούτε και λιγότερα. Αυτά τους τα λέμε βέβαια κάθε χρόνο, γιατί δεν πρόκειται να πάρουν παραπάνω μόρια από τα μόρια τα οποία τους δίδουν οι μονάδες του κάθε θέματος. Τώρα, όσον αφορά τις απαντήσεις, είπαμε πώς θα τις δίδουν, όσον αφορά το χρόνο. Ο χρόνος είναι πολύτιμο όπλο για τον κάθε υποψήφιο, το πώς θα το χειριστεί. Δηλαδή, αν αυτό το τρίωρο το οποίο καλείται να απαντήσει τα θέματα το αξιολογήσει με σωστό τρόπο και μπορεί να τον κατανέμει σωστά το χρόνο σε κάθε ένα επιμέρους ζήτημα, σε κάθε ένα επιμέρους θέμα το οποίο του ζητείτε, τότε θα απαντήσει σωστά. Διαφορετικά, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να ασχοληθεί με ένα θέμα πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι πραγματικά χρειάζεται, με αποτέλεσμα μετά ο χρόνος αυτός να μην του φτάσει και έτσι να μην μπορέσει να γράψει το μεγαλύτερο βαθμό που θα μπορούσε να γράψει αν έκανε σωστή κατανομή του χρόνου. Επίσης, να πούμε ότι οι υποψήφοι πρέπει να μην απογοητεύονται, ανεξάρτητα αν γράψουν καλά ή όχι, ούτε να υπερεκτιμούν, ας πούμε, τις επιδόσεις τους. Απλώς, όταν δώσουν ένα μάθημα, να γυρίζουν σελίδα και να σκέφτονται πώς θα γράψουν το επόμενο μάθημα. Να μην ξενυχτάνε, γιατί δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι τους δίνουν τέτοιου είδους οδηγίες, να ξενυχτάνε και να διαβάζουν μέχρι αργά τη νύχτα, δηλαδή μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Και καταλαβαίνετε ότι όταν το βιολογικό ρολόι του κάθε ενός είναι ρυθμισμένο να λειτουργεί τέτοιες ώρες, το πρωί που θα κληθεί πράγματι να απαντήσει τα θέματα, το ρολόι αυτό δεν θα είναι κουρασμένο, θα είναι κουρασμένος ο μαθητής, το βιολογικό του ρολόι δεν θα μπορέσει έτσι να τον βοηθήσει να απαντήσει σωστά. Τώρα, να ευχηθούμε στους υποψηφίους να έχουν καλές επιτυχίες και στα υπόλοιπα μαθήματα, να είναι ψύχρινοι, να έχουν αυτοπεποίθηση και να γνωρίζουν ότι και το περιβάλλον το φιλικό και το περιβάλλον το οικογενειακό τους θα τους είναι δίπλα τους και θα τους αγαπάει ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα το οποίο θα έχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις. Εξάλλου, οι πανελλήνιες εξετάσεις είναι μια απλή διαγωνιστική διαδικασία και δεν είναι μια διαγνωστική διαδικασία, δηλαδή δεν κρίνουμε τις γνώσεις εδώ πέρα του καθενός, απλώς ζητάμε σε συγκεκριμένο χρόνο να αποτυπώσει ορισμένες απαντήσεις. Δηλαδή, και αν κάποιος δεν πάει καλά, αυτό δεν σημαίνει
ότι δεν έχει τις απαιτούμενες γνώσεις. Απλώς κάποιες συνθήκες, κάποιες συγκυρίες δεν τον βοήθησαν ούτως ώστε να αποδώσει αυτό το οποίο του ζητείτε στα θέματα. Καλή επιτυχία λοιπόν και πάλι στους υποψηφίους, να έχουν ψυχραιμία, να έχουν όσο γίνεται το λιγότερο άγχος. Και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Και εδώ θα ήθελα να πω και για τους γονείς. Βλέπουμε κάθε πρωί, εδώ απ' έξω το εξεταστικό μας κέντρο, λέτε και γράφουν οι ίδιοι πανελλήνιες εξετάσεις. Δηλαδή, όταν τους ρωτάς, λέει σήμερα γράφουμε, χρησιμοποιώντας το πρώτο απευθυντικό πρόσωπο, γράφουμε εξετάσεις. Λέει και γράφουν και οι ίδιοι. Καλό θα είναι αυτό το άγχος το οποίο κουβαλάνε, να μην τον εξωτερικεύουν, γιατί μόνο αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να φέρει. Εξάλλου, το κάθε υποψήφιος είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα και να μην περιμένουν, ας πούμε, και να μην έχουν αυτή την αγωνία, αυτό το άγχος, να γράψει το παιδί τους σαν να ήταν οι ίδιοι υποψήφιοι, λέστε και στο πρόσωπό του, ας πούμε, φαίνεται η καταξίωση η δική του. Το κάθε μαθητής είναι μια προσωπικότητα και οφείλουμε να τη σεβαστούμε, οφείλουμε να του δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες από απόψεως ηρεμίας, ούτως ώστε να μην επιτείνουμε το άγχος που ούτως ή άλλως υπάρχει, σε μικρό ή σε μεγάλο βαθμό, ανάλογα με το χαρακτήρα του κάθε μαθητή, να μην το επιτείνουμε με την ίδια μας τη συμπεριφορά.